Ελαιόδεδρα έχουν καεί, ζώα έχουν καεί, πάρα πολλά χρόνια μελίσια, πάρα πολλά μελίσια έχουν καεί. Και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν τώρα από την πολιτεία να πάρει ενεργοθέση. Περιμένουν τώρα αποζημίωση από τον Τσίπρα, και να δουν... Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Εάν θα τους δώσει κάποιο βοήθημα. Σε κάθε περίπτωση πολλοί υποστηρίζουν πως και το για να δώσει βοήθημα, το καλοκαίρι χάθηκε για αυτούς. Πρέπει να έχει λεφτά. Για να έχει λεφτά θα έπρεπε να έχει πάρει μία δόση εδώ και περίπου ένα χρόνο. Το πόσο ενδιαφέρεται για αυτούς τους ανθρώπους φαίνεται από το πόσο ενδιαφέρεται για να πάρει αυτή τη δόση, η οποία μας έχει κοστίσει ο Κούκος Αηδώνη. Να συνεχίσω να εκφράσω την απορία μου που η φωτιά δεν σταμάτησε μπροστά στο αποστράπτον χαμόγελο του μεγάλου ηγέτη και στα γλυκόλογά του προς τις φλόγες. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ακόμα και τα καιρικά φαινόμενα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η φωτιά λόγω των προβλημάτων που υπήρχε. Το μόνο σίγουρο είναι πως η φωτιά λόγω των ελλείψεων και των προβλημάτων στη διαχείριση που υπήρχε από την πυροσβεστική σταματούσε ως επιτοπλίστων μέσα στη θάλασσα και πάλι καλά που δεν έπαιρνε αντίθετη φορά για να πάει προς τα σπίτια. Είναι επειδή η θάλασσα είναι σύμμαχος του Τσίπρα, πάντα ήταν αριστερή η θάλασσα. Πρέπει να το πούμε στους αγώνες, πρώτους αγώνες, πρώτη στα μαθήματα, πρώτους αγώνες στη θάλασσα μαζί με τον Τσίπρα από την εποχή της ΚΝΕ. Μην νομίζει κανείς ότι ήταν τυχαία εκεί η θάλασσα. Η θάλασσα βρέθηκε εκεί με πρωθυπουργική παρέμβαση και έτσι σταμάτησε η λεγόμενη πύρινη λέλαπα. Όσον αφορά στην επίσκεψη, αγαπητέ μου Μιχάλη, που ορισμένοι θέλουν από κυβερνητικούς αξιωματούχους, να σου πω ότι είναι ένα μήνα και μία εβδομάδα ο Λουκάς Παπαδήμος στο νοσοκομείο. Χτυπημένος από πρώην συντρόφους του Έλληνα Πρωθυπουργού και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει πάει να του πει ένα γεια. Πρέπει να σου πω, να του πει είστε καλά, χρειάζεστε κάτι ή τέλος πάντων ως Πρωθυπουργό σε Πρωθυπουργό. Οπότε τώρα θέλουν οι άλλοι να κατέβει άνθρωπος σε αυτούς που καίγονται. Έλα σε παρακαλώ πολύ.